εμάς οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή τέλος πάντων επανάσταση δεν μας φοβίζει. Όμως πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα βήματα στην κατεύθυνση της θωράκισης των θέσεων εργασίας. Δεν μας φοβίζει γιατί πιστεύουμε ότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν και νέες θέσεις εργασίας. Δεν έχουμε μόνο απώλεια μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από την ρομποτική, μέσα από την βιοτεχνολογία. Αντιθέτως, δημιουργούνται και νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας που θα πρέπει να υποστηρίξουν τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο εμάς μας φοβίζει είναι ότι θα πρέπει το υφιστάμενο προσωπικό να αρχίσει να μπει σε μια διαδικασία επανακατάρτισης, επιπλέον εξειδίκευσης στις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή προσαρμογή στο νέο τοπίο, το οποίο διαμορφώνεται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως εμείς την ονομάζουμε. Έχουμε προτάσεις, έχουμε καταθέσει κατά καιρούς και μέσα από το Ινστιτούτο Εργασίας, τον επιστημονικό μας φορέα δηλαδή, έχουμε καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις και την σημερινή κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Το θέμα είναι κατά πόσο θα κινηθεί σύντομα και γρήγορα η χώρα, έτσι ώστε να υπάρχει μια προσαρμοστικότητα και να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Γιατί είναι σίγουρο ότι θέσεις εργασίας, ειδικά ανειδίκευτων εργαζομένων ή εργαζομένων με χαμηλή εξειδίκευση, θα χαθούν. Αλλά πρέπει να το δούμε και ως ευκαιρία δημιουργίας νέων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Και θα πρέπει το εργατικό δυναμικό της χώρας να προσαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα και είναι ευθύνη της πολιτείας και του συστήματος και εκπαίδευσης αλλά και εργασίας κατά πόσο θα προσαρμοστούμε γρήγορα.